Al escritor Gabriel García Márquez. Με μια σεμνή τελετή στο Μέγαρο των Καλών Τεχνών στην πόλη του Μεξικό, η πατρίδα του Κολομβία και το Μεξικό, η χώρα όπου έζησε για δεκαετίες, αποχαιρέτησαν τον νομπελίστα συγγραφέα Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες. Ντυμένοι στα μαύρα, η σύζυγός του, οι δύο γη του, οι πρόεδροι της Κολομβίας και του Μεξικού, αλλά και πλήθος κόσμου, πέρασαν μπροστά από το βάθρο όπου είχε τοποθετηθεί η τεφροδόχος για το στερνό αντίο στο μεγάλο λογοτέχνη. Y venimos a dejar testimonio de que Gabriel García Márquez, el más colombiano de los colombianos, sigue vivo. Seguirá vivo en sus libros y en sus textos. El fallecimiento de Gabriel García Márquez es una gran pérdida, no solo para la literatura, sino para toda la humanidad. Varias generaciones han soñado, se han deleitado y han encontrado respuestas a las preguntas de la vida en sus historias y relatos. Ο πρόεδρος της Κολομβίας μίλησε για τον συγγραφέα που συγκλώνησε τον κόσμο το Δεκέμβριο του 1982, όταν από την παγωμένη Στοκχόλμη μίλησε για τη μοναξιά της Λατινικής Αμερικής. Η συγκίνηση ξεχύλιζε όταν μια παραδοσιακή κολομβιανή μπάντα έπαιζε το Μακόντο, το αγαπημένο τραγούδι του Μάρκες. Ενώ η Συμφωνική Ορχήστρα ερμήνευε το Ρέκβιεμ του Μότσαρτ. Χιλιάδες άνθρωποι, κρατώντας κίτρινα τριαντάφυλλα, το λουλούδι που ο νομπελίστας συγγραφέας πίστευε ότι διώχνει την κακοτυχία, περίμεναν για ώρες στην ουρά για να αποτίσουν φόρο τιμής. Y me impactó mucho su manera de decirnos las cosas, de ser tan sencillo, de ser tan natural, y además de presentarnos cómo se vive la gente, ¿no? Ese realismo mágico. Ενώ στην Κολομβία, τη χώρα που γεννήθηκε, οι συμπατριώτες του έκαναν μια συμβολική τελετή στη μνήμη του. Η οικογένεια του Μάρκες θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες πού θα εναποτεθεί η τέφρα του, η οποία είναι πιθανό να μοιραστεί ανάμεσα στο Μεξικό και στη γενέτειρά του, την πόλη Αρακατάκα της Κολομβίας.